πιστεύω ότι ναι, θα έρθει σιγά όσο σιγά. συνεχίζουν να υπάρχουν γενικές κατηγορίες, θα έρχονται θα ανέβει και το επίπεδο. Ακριβώς, θα έρχεται, ακριβώς, έρχεται καινούρια φουρνιά, θα έρχονται και μέσα. Και UFC 10, ας πούμε, άμα δούμε, το επίπεδο ήταν τραγικό σε σχέση με τώρα. Καλά, και των ανδρών. Α, το UFC 10, συγγνώμη, κόλλησα, νομίζω πως UFC 210. Όχι. Και λέω, τι ήταν το 210, λέω, γιατί ήταν, τι ήταν τόσο τραγικό, λέω. Και κόλλησα για ένα δευτερόλεπτο. Τα πρώτα UFC ήταν, δηλαδή, άμα τα δει κάποιος, άμα κάποιος ο οποίος παρακολουθεί από το 2013, για παράδειγμα, και μετά, και δεν έχει δει τα προηγούμενα UFC, δει εκείνα τα UFC, θα νομίζει ότι είναι... Εδώ βλέπαμε Pride εμείς, βλέπαμε, ξεθάψαμε κάτι, κάτι βιντεάκια Pride, ξέρω εγώ, που βλέπαμε το 2004. Και το τσουκέλεο, πω Παναγία μου, πόσο χαμηλό είναι το επίπεδο. Το Pride που τότε ήταν, το MMA πήρε τα πάνω του ουσιαστικά παγκοσμίως, μοιάζει το επίπεδο χαμηλό. Μοιάζει πολύ χαμηλό το επίπεδο του Pride. Δηλαδή, καλά, δηλαδή, όχι σε όλους τους αγώνες. Εντάξει, αλλά στην πλειοψηφία. Στην πλειοψηφία, ναι. Στην πλειοψηφία αυτά που τότε χαμηλό. Τα βλέπαμε ότι ήταν, ξέρεις, top, ότι ήταν οι top 5 αγώνες, από αυτούς τώρα πια κρατάς τον έναν. Ναι, φυσικά. Ναι. Δηλαδή, φιλτράρεις πάρα πολύ με πολύ αυστηρότερο κριτήριο πλέον. Δηλαδή... Τώρα ξέρεις ουσιαστικά και περιμένεις κάτι από τους αθλητές. Όταν βλέπεις ότι απλώς πιάνονταν, ξέρω εγώ, όταν βλέπεις ότι δεν έχουν κινήσεις από συγκεκριμένες θέσεις, κάπου λες ότι δεν ξέρεις τι να κάνεις εκεί πέρα. Πάντως το Pride, πλάκα-πλάκα, εντάξει, την εποχή του, πέρα από το θέμα ότι εντάξει, τα βλέπουμε τώρα με το μάτι του 2017. Το Pride, πλάκα-πλάκα, είχε για μια εποχή. Είχε... Γινόταν χαμός, ειδικά στη heavyweight κατηγορία, ήταν όλοι μαζεμένοι. Φοβερός, είχε πάρα πολύ καλούς αθλητές. Εντάξει, το Pride νομίζω ότι θα το μνημονεύουν για πάντα οι φαν του MMA. Θα βλέπουν τους αγώνες κτλ. Έχει ξεχωριστή θέση στην καρδιά στην καρδιά και στο μυαλό των φαν του MMA. Είναι όταν είναι σαν να παίζεις από τις παλιές κονσόλες, ξέρω εγώ, που παίζεις, ξέρω εγώ, βιντεοπαιχνίδια, ξέρω, το Super NES και λες, το Super NES ήταν η καλύτερη κονσόλα, ξέρω εγώ τι. Αλλά είναι συναισθηματικό. Να μιλάμε το Pride πώς λέγεται, όλη μέρα. Πώς λέγεται, memory trip, πώς λέγεται, memory trip, που λέγεται, nostalgia trip, το nostalgia trip. Καλά, το Pride, η αλήθεια είναι ότι ανέβασε το MMA όχι μόνο σαν επίπεδο. Καταρχάς εκεί πέρα αρχίσαν να εμφανίζονται οι αθλητές και οι πολεμικές τέχνες, η κάθε μία ξεχωριστά. Είδες δηλαδή μια τεράστια πρόοδο στο πώς πρέπει να γίνεται το MMA, το οποίο άλλαζε κάθε τόσο, ξέρεις. Και ήταν εκεί πέρα που τράβηξε και τα φώτα γενικώς στο MMA. Ειδικά κατά ψέματα μέχρι τότε το UFC τι ήταν. Δεν είχε, όχι. Αν είχε αθλητές, ήταν μετρημένοι στα δάχτυλα. Δεν θυμάμαι δηλαδή ποιοι είχαν εμφανιστεί. Αν πάρει τη heavyweight κατηγορία, η οποία τραβάει το ενδιαφέρον πάντα και είχε το Pride, δηλαδή heavyweight του Pride με, τους heavyweight, με τη heavyweight κατηγορία του UFC, ήταν η μέρα με τη νύχτα. Ήτανε... Μιλάμε στο UFC, έπαιζε ήταν κάποτε. Ο Τιμ Σιλβία. Ο Φερότζο. Ο Φερότζο. Ο Τιμ Σιλβία. Και όλοι αυτοί. Και απ' την άλλη είχε στο Φεντόρ, είχε στο Νογκέιρα, είχε στο Γκρόκοπ, είχε. Ποιου άλλου είχε. Το Χιθ Χέρινγκ. Είχε κόσμο. Είχε κόσμο. Τον Άντερσον Σίλβα τότε. Ο Άντερσον, εντάξει, ναι, πιο. Ναι, εννοείς, ναι, για το γενικό εννοείς. Ναι, όχι, μπορείς να είναι ο Άντερσον Σίλβα ακόμα. Πώς να είναι ο Άντερσον Σίλβα. Αλλά... Είχε άπλωστο, είχε Σόγκαν Ρούα, το Οβερίν. Βαντερλέι. Τον Κάρλος Νιούτον. Ο Κάρλος Νιούτον. Ρικάντο Αρώνα, μου άρεσε πολύ ο Αρώνα. Τσακ Λιντέλ μαζί, άμα αυτό έχει σχέση, αυτό έχει σχέση με το θέμα το οποίο θέλουμε να πιάσουμε. Το οποίο, ποιος ήταν ο καλύτερος όλων των εποχών, ποιος είναι ο greatest of all time. Και με επεξήγηση κιόλας. Και τώρα εδώ θα γίνει, εδώ τώρα έχει να πέσει η φλόγα. Πριν ξεκινήσουμε αυτό, ήθελα να τονίσω το εξής, ότι από τη στιγμή που πιάνουμε αυτό το θέμα, θα έπρεπε να έχουμε κάποια κριτήρια. Εντάξει, νούμερο ένα, greatest of all time, για να πούμε ότι είναι κάποιος, βασικά έτσι και κοιτάξουμε παλιότερους αθλητές μέχρι και πριν από λίγα χρόνια, τους περισσότερους τους έχουμε πιάσει στην πτώση τους. Κάτι το οποίο είναι πολύ φυσιολογικό όταν παίζεις πολλά χρόνια. Μπορεί να νικάς, ναι. να νικάς. Όχι, κοίτα, περίμενε. Μιλάς συγκεκριμένα για μας. Γιατί εγώ το Φεντόρ τον πρόλαβα στις εποχές που ήταν τέτοιο. Μια και ο Φεντόρ θα έρθει σίγουρα σε μια κουβέντα greatest of all time. Ναι, αλλά το θέμα είναι ότι μιλάμε τώρα, το 2017. Το 2017 που μιλάμε, είδαμε τον Φεντόρ να πέφτει. Εννοείς ότι άσχημα. Σου μένει στο τέλος μια γεύση, η γεύση της παρακμής που είχε. Ακριβώς, ακριβώς. Δηλαδή αυτό το λαμβάνεις υπόψη. Ναι. Όχι, αντικειμενικά. Θα μιλήσουμε αντικειμενικά τελείως, έτσι. Επειδή όσο μπορούμε. Νομίζω ότι έχουμε προλάβει τους αθλητές εποχές, στα ντουζένια τους, ακόμα και αν είναι παλιότεροι. Έχει διαφορά, αυτό δηλαδή και όσοι μας βλέπουν. Επειδή μερικές φορές βλέπω, για παράδειγμα, να λένε ότι εντάξει, ο GSP, ας πούμε, δεν ήταν και τόσο. Κάποιοι νεότεροι
δεν ήταν και τόσο καλά. Ή ο BJ Penn δεν ήταν και κάτι το φοβερό κτλ. Σωστό. Ξέρεις τι, το καταλαβαίνω ότι αν τον δει κάποιος τώρα τον BJ Penn και το συγκρίνει με την, με την τωρινή τώρα, κατάσταση, ακριβώς, ναι, μπορεί να βρει κάποια κενά κτλ. Το θέμα είναι ότι άμα έχεις δει λίγο από παλιότερα όλους αυτούς τους αγώνες, σου μένει και στο μυαλό σου η άβρα που είχε ο αθλητής. Φυσικά. Ναι. Και μερικές φορές και εμείς μπορούμε, μπορεί να τους εξειδικεύουμε, ναι, κλωσοδέτης, εξειδικεύουμε και, και οι άλλοι, ας πούμε, οι οποίοι τους βλέπουν τώρα, να τους θεωρούν λίγο πιο κατώτερους από ό,τι ήταν. Αυτό θα σου πω, αυτό το έχω και εγώ. Αν με ρωτήσεις ποιος είναι ο καλύτερος heavyweight όλων των εποχών, θα σου πω ο Fedor. Και αν μου πεις ο δεύτερος καλύτερος heavyweight, θα σου πω ο Nogueira. Μου έχει μείνει. Μου έχει μείνει πάντα αυτό. Ο δεύτερος καλύτερος heavyweight είναι ο Nogueira. Πάντα. Έτσι, μου έχει μείνει στο μυαλό μου από τότε, ξέρω εγώ τι. Εντάξει, είναι σαν να λέμε ότι ο τέτοιος. Το οποίο δεν ισχύει, έτσι. Mm. Δεν ισχύει. Και... όπως λέμε για τον Wanderlei Silva. Ο οποίος Wanderlei Silva πιστεύω ότι του αξίζει κάτι, ξέρεις, στα credits γενικότερα. Αλλά... όχι, δεν νομίζω, δεν ξέρω. Όλο το Pride βασίστηκε πάνω στον Wanderlei Silva. Και αν λέμε όλο το Pride βασίστηκε πάνω του, νομίζω ότι κατ' επέκταση και όλο το MMA σαν δόξα βασίστηκε πάνω στον Wanderlei Silva. Δεν θα τον έβαζε στο greatest of all time, συζήτηση. Όχι, φυσικά. Όχι, φυσικά. Όχι. Ποιος αλλά... βάζουμε στην greatest of all time, sorry, για πες ναι, αλλά... όχι, τίποτα, ήθελα να αφήσω το ποιος άλλο και ποιος είναι, ποιον βάζουμε λοιπόν, ποια είναι τα κριτήρια για να μπει κάποιος στο greatest of all time? Κοίτα, αυτή τη στιγμή για αυτούς που γίνεται η συζήτηση είναι Fedor. Οκ, okay, λογικό. Να δούμε τα κριτήρια, μισό λεπτό. Τα κριτήρια εγώ πιστεύω ότι είναι η εποχή και η διάρκεια επίσης είναι. Η διάρκεια, δηλαδή ποια εποχή ήτανε. Πόσο διάρκησε η περίοδος της κυριαρχίας του και ποιους αντιμετώπισε σε αυτή την περίοδο. Ο Fedor σίγουρα έχει πολύ μεγάλο, όπως το λένε, πώς το λένε, έχει πολύ, σήμερα η μέρα, γιατί το εγκεφάλο, το επεισόδιο μας πετάει το εγκεφαλικό, έχει πολύ μεγάλες περγαμηνές για να διεκδικήσει το greatest of all time. Εγώ θα προτείνω, έχω και το, βασικά έχω κάτι, δεν ξέρω, θα πω μετά για το Fedor, γιατί δεν θα τον βάλω. Θα τον βάλω μόνο τον Jones, θα βάλω πρώτα. Να πούμε καταρχάς ποιους σκεφτόμαστε. Ποιους σκεφτόμαστε εμείς. Fedor, John Jones. John Jones. Σίγουρα. Νομίζω ότι βασικά έχει τελειώσει. Αυτό ήταν, τέλος. Anderson Silva. Anderson Silva, συγγνώμη, ναι. GSP. GSP. GSP μπαίνει σε αυτή την κατηγορία. Εγώ θα τον έβαζα τον George St. Pierre. Πόσα χρόνια, πόσα χρόνια και πόσους νικητές. Συνέχισαν Fedor, Jones, Silva και Mighty Mouse. Και Mighty Mouse, ακριβώς. Ναι, το Mighty Mouse δεν τον έβαζα εγώ αυτή τη στιγμή. Είδες πόσα διαφορετικά. Είδες τρεις άνθρωποι, τρία κριτήρια. Ωραία. Λοιπόν, να πω εγώ κάτι για τον Fedor. Γιατί πάντα τον πιάνουμε τον Fedor. Ας μιλήσουμε για τον Fedor. Ωραία, ας πιάσουμε τον Fedor. Mm-hmm. Εντάξει, πρώτον. Το Θόδωρο. Θα ξεκινήσω αντίθετα με αυτά που έχω γράψει εδώ πέρα. Σαν αντιπάλους νίκησε, νομίζω, από τους καλύτερους, νίκησε τους top της εποχής. Νίκησε τους top της εποχής, το οι οποίοι ποιοι ήτανε. Ο Μίρκο, ο Nogueira, ο Nogueira, ο Heath Herring. Στην πτώση τον Heath Herring ήταν ήδη, δεν ήταν κάτι το τρομερό, ήταν καλός. Είχε ήδη χάσει όμως από τον Μίρκο, είχε χάσει από τον Nogueira. Ο Heath Herring εκείνες τις εποχές. Ήταν τότε, ήταν... ναι, ήταν top 5. Νίκησε το Heath Herring, νίκησε τον Nogueira. Τον μαύρο με το ξανθό μαλλί, με το κίτρινο μαλλί. Τον μαύρο με το ξανθό μαλλί. Το γίγαντα. Το Χόμαν Τσόι, λες. Τον Kevin Randleman. Randleman, μπράβο. Randleman, νίκησε τον Randleman με αυτή την ιστορική στιγμή που τον σουπλέξιασε ο Randleman στο κεφάλι. Μετά από λίγο του πήρε Κιμούρα. Ναι, ωραία. Από εκεί και πέρα όμως. Okay, εγώ Team Sylvia, τον Team Sylvia. Τον Αρλόφσκι. Τον Αρλόφσκι. Ναι. Okay, να κάνω το δικηγόρο του διαβόλου τώρα ή θέλετε να συνεχίσετε. Εγώ θέλω να πω κάτι για το Fedor. Okay, κάτι σχετικά θετικό, καλό για το Fedor, αλλά για να τον βγάλω από τον GOAT. Ότι ο Fedor δεν τον έβαζα μέσα στον GOAT, αλλά θα του έδινα το εξής. Ότι σήμανε για το MMA το τέλος μιας εποχής και την αρχή μιας άλλης. Και αυτή η εποχή ήταν το ότι το Brazilian Jiu-Jitsu μέχρι τότε ήταν το πιο σημαντικό στοιχείο του MMA. Θα συμφωνήσω σε αυτό. Πολύ ωραία, πολύ φανταστική ανάλυση. Εσύ του την είπες. Του δίνεις κονάκι από κάτω. Πάρε, πες αυτό, πες αυτό. Μέχρι τότε το να κρατάς μια θέση από πάνω και να κάνεις ground and pound, θεωρείται ότι ρισκάρεις πάρα πολύ και ότι μάλλον έπεφτε σε κάποιο submission. Ναι. Αν δεν ήξερες δηλαδή Brazilian Jiu-Jitsu, καθαρά Brazilian Jiu-Jitsu. Ειδικά ήταν ο Nogueira από κάτω. Έτσι ακριβώς. Δηλαδή ο Fedor ουσιαστικά όταν ήξερε τον Nogueira ήταν που έκανε το μεγάλο bam, το ότι ξέρεις τι. Από εκείνη τη στιγμή και μετά ξεκίνησε το ότι. Τελείωσαν τα submission, όχι τελείωσαν μπαμ, από τη μια στιγμή στην άλλη. Ότι αρχίζουμε και περνάμε στην εποχή που το submission δεν είναι
το καλύτερο πράγμα που μπορείς να κάνεις, ότι υπάρχει κάτι το οποίο νικάει το submission και αυτό είναι καλές θέσεις, καλή πάλι και σωστό ground και ζημιά από πάνω. Και ζημιά από πάνω. Τεχνικά μιλώντας, έτσι, ο Fedor είναι ένα αριστούργημα. Για την εποχή του. Για την εποχή και για τώρα. Άμα τον έβαζες και τώρα να παίξει, είχε πάρα πολύ ανεπτυγμένο MMA. Ήταν πάρα πολύ μπροστά από την εποχή του. Είχε takedown, είχε έδαφος, είχε striking. Το striking του μεταξύ ήταν και μακριά, άνοιγε τα χέρια του, έκανε ρώσικα κροσέ. Striking. Striking, βεβαίως. Βεβαίως. Okay. Μιλάμε για στιγμές μεγαλείου τώρα. Άμα δούμε. Okay, okay, εντάξει. Η συνδυασμή του είναι καταπληκτική. Όπως είπες και εσύ στον αγώνα με τον Νογκέιρα, που κανείς δεν πίστευε ότι θα μπει στην guard του Νογκέιρα ο Fedor. Ο Fedor όχι μόνο μπήκε, αλλά και. Έκανε πάρτι. Μιλάμε ότι ναι. Άμα, μπορεί να δουν και αυτό μας. Σίγουρα οι περισσότεροι δεν έχουν δει τον αγώνα. Είναι ιστορικός αγώνας. Είναι η πρώτη φορά που ο Νογκέιρα έχασε καθαρά από μία περίοδο που τους έπιανε όλους μέσα στην guard. Ναι, βέβαια. Δεν μπορούσε να κάνει τίποτα. Έχει το Fedor μέσα στην guard του και ήταν, ο Fedor έκανε ground and pound όποτε ήθελε. Ναι, ναι. Είναι ο άρχοντας του ground and pound. Μαζί με τον Κέιν Βελάσκης, ο οποίος και αυτός είχε πολύ καλό ground and pound, είχε ο τρόπος με τον οποίο αποκτούσε μόχλευση, σηκωνόταν, έπαιρνε σωστή θέση. Ακριβώς. Και μπορούσε να χτυπήσει καλά. Είναι αποτελεσματικό. Μέχρι και σήμερα δεν υπάρχει νομίζω καλύτερος. Και ο Μάρκ Μούνιος ήταν πολύ, νομίζω έχει πάρει και αυτό το στυλ. Ο Μάρκ Μούνιος είχε πάρει έτσι αυτό το στυλάκι το... Ναι, του ναι. Fedor. Ξέρετε ποια είναι η διαφωνία μου με τον Fedor. Mm. Ότι από ένα σημείο και μετά. Το πλάθος. Εντάξει, δεν ευδοκιμήσαν οι διαπραγματεύσεις με το UFC ώστε να τον δούμε στο καλύτερο stage πλέον, να παίζει με τους καλύτερους heavyweights, όταν πλέον υπήρχαν οι καλύτεροι heavyweights. Θεωρώ ότι εν μέρει έβλεπε ίσως ότι ερχόταν το πλήρωμα του χρόνου και αποφάσισε να πάει κάπου λίγο πιο εύκολα και φυσικά εκεί που πέρναγε και το διαπραγματευτικό του χαρτί, γιατί όπου πήγαινε ο Fedor πήγαινε και το M1 μαζί. Και ήταν αυτό. Επίσης, αυτό το οποίο είναι το μεγαλύτερο, η μεγαλύτερη θολούρα, όπως το λέω, το μεγαλύτερο, ας πούμε, η σκιά πάνω στο θρύλο του, είναι ότι όταν ήρθε στην Αμερική, δεν έδειξε καλός. Το οποίο τώρα εδώ έρχεται και δένουν με τις ιστορίες του Pride, ότι το Pride δεν είχε εξετάσεις για αναβολικά. Και όχι μόνο δεν είχε εξετάσεις για αναβολικά, αλλά κιόλας έλεγε με μεγάλο, το λέγανε και ήταν αστικομικό, ότι «We will not test you for steroids». Το λέει μες στα συμβολέα. Δηλαδή, αυτή είναι. Και όταν ήρθε στην Αμερική, νίξε τον Brett Rogers, αν θυμάμαι καλά, νίξε το Matt Lindland. Νίξε τον Dim Silvia, ο οποίος, εντάξει, Dim Silvia, οκ. Okay. Τον Αρλόφσκι, ο Αρλόφσκι τον πήγαινε καλά μέχρι που τον νίκησε. Mm-hmm. Δεν του παίρνουμε την νίκη, αλίμονο. Και μετά. Μπρετ Ρότζερς κέρδισε. Μπρετ Ρότζερς. Οκ. Αλλά από εκεί έχει ήδη αρχίσει να δείχνει δείγματα πτώσης. Πτώσης. Το doping control δεν νομίζω να έπαιξε τόσο πολύ ρόλο, γιατί και στην Αμερική εκείνη την περίοδο ήταν άγρια δύση, έτσι. Ναι, ναι, σωστό και αυτό. Θεωρώ όμως ότι στο Pride υπήρχαν εντωμεταξύ και κάποιες άλλες παράμετροι. Το γεγονός ότι επειδή όσο να είναι το διοικούσε η Γιακούζα. Μπορείτε να το δείτε, δεν είναι θεωρία συνωμοσίας. Όχι, δεν είναι θεωρία συνωμοσίας, είναι πραγματικά. Το Pride έκλεισε γιατί έχασε το τηλεοπτικό του συμβόλαιο λόγω του ότι αποκαλύφθηκε ότι είχε σχέση με τη Γιακούζα. Ναι, είναι το διοικούσε η Γιακούζα ουσιαστικά. Οπότε πολλοί αγώνες μπορεί να είναι λίγο. Όχι στημένοι. Απλά. Παραδείγματος χάρη στην περίπτωση του Μίρκο Κρόκο. Λίγο στημένοι. Θα σου πω. Στην περίπτωση του Μίργο Κρόκοπ, ξέρουμε σίγουρα ότι για παράδειγμα φέρναν αντιπάλους για τον Κρόκοπ και τους λέγανε θα παίξουμε με κάποιον άλλον, φτάνουν στην Ιαπωνία και τους λέγανε τελικά θα παίξουμε τον Κρόκοπ. Ναι, ήταν πολλά τέτοια σκηνικά. Εντάξει, γινόντουσαν κάποια τέτοια που προφανώς ο αγώνας δεν είναι στημένος, αλλά. Ήταν πολύ βατός ο αντίπαλος για το επίπεδο του Κρόκοπ και ο Fedor έπεσε στην ίδια παγίδα. Σε κάποια φάση αντιμετώπιζε τον Χόμαν Τσόι. Αντιμετώπισε τα freak show. Το οποίο. Να παίξει και με τον Bob Sapp του Fedor και ο Fedor λέει δεν θέλω να το κάνω αυτό το πράγμα. Εγώ εκεί θα κολλήσω τέλος πάντων για να αφήσω αυτό το greatest of all time και γιατί θα θεωρήσω τον Jones μετέπειτα στην κουβέντα μας καλύτερο από τον Fedor. Είναι ότι όταν ο Fedor ήρθε στην Αμερική και διαγωνίστηκε, ίσως ήταν χρονικά η περίοδος της πτώσης του. Δεν ήταν ο μεγάλος ηλικία. Αλλά άρχισε να φαινόταν πλέον και τεχνικά ότι ξαφνικά. Δηλαδή, άρχισε και έπαιρνε όλο και πιο εύκολα παιχνίδια, τα οποία δεν μπορούσε να ανταπεξέλθει. Δηλαδή, δεν είναι δυνατόν να σε ρίχνω κάουτ. Όχι, είναι δυνατόν να σε ρίχνω κάουτ ο Χέντερσον, φυσικά και είναι. αλλά μιλάμε ότι όταν φτάνει σε ένα σημείο να χάνει από έναν middleweight, είναι πλέον τα πράγματα. Είναι,
Δεν θέλω να γίνω Σέιλ Σόνεν τώρα, ο οποίος Σέιλ Σόνεν τον θάβει το Φεντόρ σε σημείο δηλαδή. Εντάξει, οκ. Okay. Αλλά βλέπεις ότι κάντε μπαγκάλα. Και το οποίο το ίδιο έγινε και στον Κρόκοπ. Όταν ο Κρόκοπ ήρθε στην Αμερική και αυτός. Και ο Νογκέιρα έπαθε το ίδιο. Ναι. Όλα αυτά τα τρία αστέρια. Έκανε καριέρα και στο γύρο. Ναι, νικώντας το Team Sylvia. Και μετά, ποιον άλλον ήξερε. Είδες, Team Sylvia ήταν η παλιά γενιά, ξέρεις. Οπότε λοιπόν αρχίζεις και βλέπεις ότι όλοι αυτοί οι θεοί του Pride, οι τρεις θεοί του Pride, οι τρεις heavyweight θεοί, όταν ήρθαν στην Αμερική, δεν ήταν τόσο θεοί. Και όπως λέει και ο Σέλσον, δεν ήταν λέει τέτοιο. Λέει, δεν νίκησε σε κάποιος. Ξέχασε να πει στο Βάντερ, λέει ότι δεν είναι στο κόλπο, λέει ότι η αντίπαλη ήταν τέτοιο. Είναι, εντάξει, το έλεγε λίγο, ναι, φυσικά. Ναι. Για χάρη, ξέρεις, για να προκαλέσει. Εγώ να πω κάτι πάνω στο Φεντόρ. Δεν ξέρω για την τεχνική του. Δεν θα έλεγα ότι βασίστηκε τόσο πολύ στην τεχνική του γενικότερα. Αλλά αυτό που του αναγνωρίζω 100% ήταν η στρατηγική του και το μυαλό που κάθε του κίνηση ήταν στρατηγική. Πιο πολύ πιστεύω ότι βασίστηκε στη δύναμή του, στα χτυπήματά του και στην τεχνική του ως προς πιο πολύ το παλαιστικό κομμάτι. Δηλαδή δεν μπορώ να πω ότι έβλεπα έναν καλό πυγμαχικά ότι στεκόταν. Τουλάχιστον αυτό που θυμάμαι εγώ, έτσι. Έχω καιρό να τον παρακολουθήσω. Ναι. Αλλά θυμάμαι, ας πούμε, που έκανε το. Είχε κάνει κάποιο βήμα, θυμάμαι, μέσα έξω το οποίο κάθομαι και το παρακολουθούσα. Ξέρεις, γιατί φαινόταν ότι είχε πετάξει ένα τζαμπ στον αέρα τελείως, είχε τραβήξει μια αντίδραση και σουτάρει ο άλλος. Θυμάμαι ότι έκανε διάφορα τέτοια. Τα οποία ήταν στρατηγικά, ήταν τέλεια. Δηλαδή, μετρημένα τέλεια. Η στρατηγική όμως συνδέεται με τεχνική σε αυτό το. Φυσικά. Ακριβώς. Θέλει και τέχνη. Δηλαδή, εκπέμπτει γι' αυτό στο τομέα της τεχνικής. Πάντα, πάντα συνδέεται. Και ήταν από τους πρώτους ουσιαστικά όπου έκανε MMA. Με την έννοια των πολεμικών τεχνών. Ήταν όλα. Ναι. Ήταν όλο το πακέτο. Και όλο. Το σημείο και όλο το περισσότερο το MMA που δεν το έχει τίποτα άλλο, το ground and pound. Το ότι βασισμένο περισσότερο η ζημιά του στο ground and pound. Εγώ όποτε με ρωτάνε, προς το παρόν υποστηρίζω ότι the greatest of all time είναι ο John Jones. Αλλά. Και εκεί που το βασίζω είναι ότι νίκησε, ότι έχει καθαρίσει μια ολόκληρη κατηγορία. Εντάξει, νίκησε τους πακέτους και δεν φαίνεται κανείς να μπορεί να τον νικήσει βασικά κιόλας. Δεν φαίνεται να μπορεί να τον νικήσει κανείς. Και πόσο καιρό κρατάει αυτή η ιστορία, πότε έπαιξε με τον Χουά. Έπαιξε το 2011 νομίζω, που του πήρε τη ζώνη. Και πριν από αυτό φαινόταν καλός, δηλαδή φαίνεται, και μάλλον και τώρα φαίνεται, και το επίπεδο των αντιπάλων του, αν εξαιρέσεις μόνο τον Σόνεν, ο οποίος εντάξει πήγε απλά για να πάρει τα φράγκα, εγώ πιστεύω. Αν εξαιρέσεις. Ο Μπέλφορντ ήταν middleweight. Αυτοί οι δύο δηλαδή. Όλοι οι υπόλοιποι μιλάμε για πρώην πρωταθλητές. Ο Χούα, πρωταθλητής όταν τον ήξε. Ο Ματσίντα, πρώην πρωταθλητής. Ο Κουίντον, πρώην πρωταθλητής. Ο Ρασάντ, πρώην πρωταθλητής. Ο Τεξέιρα, 21 winning streak μέχρι να τον παίξει, τον νίκησε. Ο Γκάσταφσον και αυτός πάρα πολύ καλός που τον πίεσε πάρα πολύ πιο πολύ από όλους. Ο Κόρμιερ, αήττητος μέχρι τότε στην καριέρα. Ήταν Strikeforce Champion, Heavyweight Champion, Heavyweight, ήταν ανίκητος. Τον νίξε τον Κόρμιερ. Εντάξει, και ο Μπέλφορντ ήταν πρώην Light Heavyweight πρωταθλητής, αν και εντάξει, ο τρόπος που το είχε πάρει ήταν εντάξει, αμφισβητούμενος. Ο Τζον Τζόνς τεχνικά, άμα δει κανείς το παιχνίδι του, άμα τον δει ας πούμε κάποιος να βαρέσει στόχους, okay. Δεν είναι καλός. Δεν θα πέσει αυτό, δεν θα πεις έτσι, wow. Θες να σου πω κάτι. Μισό. Δεν θα πει κάποιος ότι αυτός είναι υψηλού επίπεδου striker ή οτιδήποτε. Εντάξει. Το θέμα με τον Τζον Τζόνς είναι το εξής. Όλους αυτούς τους παίχτες τους οποίους λες ότι έχει κερδίσει, όχι μόνο τους έχει κερδίσει, αλλά τους περισσότερους έχει κερδίσει το παιχνίδι τους. Ακριβώς. Δηλαδή, λέγανε για παράδειγμα ότι με τον Σόγκαν Ρούα, όταν ήταν να παίξει, δεν πρέπει να σταθεί μπροστά στο Χούα με τίποτα. Έτσι. Γιατί επειδή ο Σόγκαν ήταν. Μουαϊταΐστας, νοκαουτίστας, νοκαουτίστας και κουλουπού. Ναι. Με το που ξεκινάει ο αγώνας, ο Τζον Τζόνς μπαίνει με υπτάμενο γόνατο. Κατευθείαν. Έτσι. Το οποίο ο Χούα μετά το χρέωσε ότι αυτό ήταν όλη του, ο λόγος που πήγε όλο το παιχνίδι κατά διαόλου, ήταν λέει αυτό το υπτάμενο γόνατο. Έτσι είπε ο Χούα. Εγώ. Ναι. Δεν μπορεί. Ποιος ξέρει. Αλλά ναι, ξεκινάει το παιχνίδι με υπτάμενο γόνατο. Έπαιξε στα όρθια τον Σόγκαν μέχρι που ο Σόγκαν ουσιαστικά παρετήθηκε. Έτσι. Mm-hmm. Τον έριξε για μετά από ναι. Τώρα, όταν έπαιξε με τον. Κουίντον. Με τον Glover Teixeira. Με τον Glover Teixeira, ναι. Λέγαν όλοι να μην μπει στη διαδικασία να μπει στο clinch με τον Glover Teixeira επειδή ο Teixeira είχε dirty boxing πολύ καλό. Ναι, ναι, δυνατά χτυπήματα. Ναι, και κοντινά uppercut κτλ. Γιατί εκεί πέρα είναι το μόνο σημείο στο οποίο υστερεί. Ο John Jones πιάνει τον Teixeira, τον κολλάει στο πλέγμα και αρχίζει και δουλεύει στο clinch. Με αγκώνες, με uppercut και ο Teixeira του φεύγει μέσα. Άφηνε.
τη Μασέλα να φύγει επειδή δεν άντεχε. Με τον Ντάνιελ Κόρμιερ, που λέει ότι έλεγε ο Κόρμιερ ότι ήταν καλύτερος Παλαιστής και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά, και ο Τζονς τον έριξε τρεις φορές κάτω επιδεικτικά, μάλιστα, ότι κοίτα τι σου κάνω. Την τελευταία του κράτησε και το κεφάλι κάτω. Ναι. Δέξε, αυτό μου άρεσε πάρα πολύ, φωτογραφία που είχε ανεβάσει ο Τζονς, δεν ξέρω αν το είχατε δει στο Instagram του, είναι η στιγμή που του έχει τραβήξει τα πόδια του Κόρμιερ και ο Κόρμιερ είναι, ξέρεις, εκεί. Και λέει από κάτω, if I want to take John Jones κάτω 100 times, I'm going to take him 100 times. Ξέρεις, είναι η ατάκα που είχε πει ο Κόρμιερ, ότι άμα θέλω θα τον πάρω τον Jones 100 φορές κάτω, λέει θα τον πάρω 100 φορές κάτω. Αυτό είχε πολλές ατυχίες μέσα από πλευρά του Κόρμιερ, όχι ο αγώνας, το promotion. Αν θυμάσαι, είχε βάλει μια φωτογραφία στο Instagram ο Κόρμιερ από τον John Jones από πρωτάθλημα πάλι όταν στο κολέγιο, που ήταν τρίτος. Τέταρτος. Ναι, ήταν βασικά νομίζω ότι ήταν δεύτερο, ναι, δύο στην τρίτη θέση. Ναι. Και έγραφα από κάτω, δεν θυμάμαι, λέει, ποτέ να έχασα σε κολεγιακό πρωτάθλημα πάλι. Είχε βάλει, ξέρεις γιατί είχε βάλει ο Τζόνς πιο πριν, είχε βάλει μια φωτογραφία του τέτοιου, νομίζω είχε βάλει φωτογραφία, είχε πάει σε κάποια συνέντευξη, σίγουρα με τη συνέντευξη είχε γίνει, το είχα δει, που λέει ότι βγήκε τέταρτος, λέει, στους Ολυμπιακούς, λέει ο Κόρμιερ, και λέει τι σου δίνω τα πάντα όταν είσαι τέταρτος, λέει, σου δίνουν μόνο το κορδόνι, λέει, χωρίς μετάλλιο. Και μετά απαντάει ο Κόρμιερ και λέει δεν βγήκα τέταρτος, λέει, στο κολέγιο τουλάχιστον. Ναι, ναι. Και μετά απλά, εντάξει, okay, έγινε ό,τι έγινε. Είναι ανωτέρου επίπεδου αθλητής, έχει διαλύσει όλη την κατηγορία, έχει διαλύσει. Έχει κερδίσει κατά κράτος όλους τους αθλητές. Και τον Belfort που ήταν Black Belt Brazilian Jiu-Jitsu τον έπιασε σε submission. Ναι. Ναι. Τώρα Σαντ τον έγινε, εντάξει, τον Σέιν, ο Σέλισον, ο οποίος είναι Παλαιστής, τον πάλεψε. Απλώς αυτό που θέλω να πω για τον John Jones συγκριτικά με τον Φεντόρ είναι ότι αυτό που ξεκινήσαμε, που είπα στην αρχή όταν ξεκινήσαμε να μιλάμε, όταν ξεκινήσαμε να μιλάμε για τον GOAT, το ότι τον Φεντόρ τον είδαμε να πέφτει. Τον John Jones δεν τον είδαμε. Ξαφνικά απλώς απαγορεύεται να αγωνιστεί. Ναι, ξέρεις, αλλά από ό,τι φαίνεται. Κοίτα, θα σου πω ένα πράγμα. Τον είδαμε να πέφτει. Το Φεντόρ τον είδαμε να πέφτει. Είδαμε και τους σύγχρονους του να πέφτουν. Οπότε πέσαν όλοι μαζί. Ο Τζόουνς, αυτό είναι το οποίο εγώ πιστεύω ότι τον κρατάει ακόμα top, είναι ότι τον Κόρμιερ δεν τον έχουμε δει ακόμα να πέφτει. Άρα ακόμα ξέρουμε ότι αν λείπει ο Τζόουνς, ο Κόρμιερ είναι το νούμερο ένα, μα, έτσι όπως φαίνεται. Οπότε και είναι φρέσκο ακόμα ότι η ήττα του Κόρμιερ από τον Τζόουνς. Άρα γι' αυτό θεωρώ ότι ο Τζόουνς είναι καλύτερος. Θα έχει περισσότερες πιθανότητες, κατ' εμέ πάντα, έτσι μιλάω. Είναι πολύ καλύτερος. Πιο πρόσφατη από τον Φεντόρ. Τον Φεντόρ τον βλέπαμε προ δεκαετίας, ναι, νομίζω δεκαετίας τον βλέπαμε. Στη δεκαετία δεν υπήρχε Κόρμιερ και Τζόνς, δεν υπήρχε κανένας τους. Με τον Βίνσεν Πρού πάντως δεν έπαιξε καλά. Ναι, όχι, δεν έπαιξε καλά, ναι. Αλλά νίκησε όμως και πάλι. Νίκησε, απλά δεν έδειξε. Ο Φεντόρ δεν έπαιξε καλά ούτε με τον Μακδονάλντο δεν έπαιξε καλά. Και πάλι, εντάξει, ήταν όμως και ήταν άλλο, ο Φεντόρ. Και τώρα φυσικά θα έρθει κάποιος τρίτος και θα μας πει ποιος θα αναλάβει να υπερασπίσει τον Άντερσον Σίλβα. Για να ακούσω. Τώρα θα μας πούνε για τον Άντερσον Σίλβα ότι είναι ο καλύτερος. Κοιτάξτε, να σα πω κάτι. Ο Άντερσον Σίλβα, τα πράγματα τα οποία έκανε στο οκτάγωνο κάποια εποχή. Δεν γινόντουσαν. Δεν γινόντουσαν. Ναι, ήταν σαν από ταινία. Τα highlight δηλαδή θα μένουν για πάντα. Αυτό που έκανε στο Forest Griffin και στο Στέφαν Μπόναρ. Και σε όλους αυτούς τους παίχτες θα το θυμόμαστε για πάντα. Απλά, και στον Βίτορ και στον. Ναι, απλά το θέμα είναι το εξής. Ότι νομίζω ότι από κάποια στιγμή μετά, όσοι παίζανε με τον Άντερσον Σίλβα, χάνανε καταρχάς πριν μπουν στο κλουβί. Mm-hmm. Έτσι, μπαίνανε με ψυχολογία δηλαδή στο μηδέν. Εκτός αυτού, μην παρεξηγήσει κανείς αυτό που θα πω, αυτούς που μας ακούνε, αλλά ο Άντερσον Σίλβα δεν ήταν καλός MMAer. Ήταν counter striker φοβερός. Αλλά MMAer δεν ήταν. Δηλαδή, takedown δεν χρησιμοποιούσε. Στο έδαφος είχε πρόβλημα. Όταν έπαιξε με τον Charles Onen, ο οποίος Charles Onen δεν είναι και κανένας φοβερός παίχτης, απλά είναι καλός Παλαιστής. Στον πρώτο αγώνα είχε τεράστιο πρόβλημα. Ναι. Έτσι. Σε ποιον αγώνα ήταν που τον έπιασε? Στον πρώτο. Στον πρώτο ήταν. Στον πρώτο αγώνα τον κέρδισε ο Charles Onen 5-2. Ναι, 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 ναι. Έτσι. Και δηλαδή, όσον αφορά την ολοκληρωτική τεχνική του, δεν ήταν. Θα μπορούσα να πεις ότι δεν ήταν καλός wrestler. Μπορείς να πεις ότι δεν ήταν καλός wrestler. Στο έδαφος είχε πρόβλημα. Συγγνώμη. Ναι, σκέφτομαι. Όταν έπαιξε με τον Ντέμιεν Μάγια, okay, γιατί ο Σίλβα άρχισε να εκτοξεύεται στη στρατόσφαιρα της δημοσιότητάς του αργότερα. Πιο πριν, όταν μετά τον αγώνα με τον Βίτορ, νομίζω εκτοξεύτηκε πάρα πολύ. Μετά τον αγώνα με τον Βίτορ, για παράδειγμα, ναι. Και μετά, όχι, με τον, ή με τον Forrest Griffin.
Αυτό ήταν, ναι, κυρίως... Εκεί ήταν ήδη αστέρι, εκεί ήταν ήδη καλός. Απλά πιο πριν, δεν θυμάστε, όταν είχε παίξει με τον Ντέμιεν Μάγια στη Βραζιλία, κέρδισε... Όχι στη Βραζιλία, σε κάποια αραβική χώρα, νομίζω στο Αμπου Ντάμπι, στο Ντουμπάι, ναι, μπράβο, μπορεί. Κάπου εκεί. Μπορεί, απλά είχε παίξει με τον Ντέμιεν Μάγια και είχε τους πρώτους δύο γύρους ή τρεις γύρους, αν θυμάμαι καλά, είχε κάνει μόνο αυτό που έπρεπε και συνέχεια απλά κινούταν μακριά από τον Ντέμιεν Μάγια και έμπανε στο έδαφος. Ήταν τότε που ο Ντέινα Γουάιτ είχε πει ότι άμα ξαναπαίξει έτσι ο Άντερσον Σίλβα θα τον διώξουμε το UFC. Ναι, ήταν ντροπιαστική εμφάνιση. Δεν είχε μπει καν στη διαδικασία να δώσει τη ζώνη ο ίδιος. Ναι, αλήθεια. Ναι, είχε γίνει εξωφρενών. Είχε τρελαθεί τελείως επειδή ακριβώς. Χόρευε επί δύο γύρους, το τελευταίο δύο γύρους, νομίζω τρεις γύρους, χόρευε, δεν έκανε τίποτα. Έκανε απλά κρατώνεμα. Το παιχνίδι του Άντερσον Σίλβα εξαρτώνταν πάρα πολύ, όπως είπαμε, από το counter striking. Ήταν. Κατά βάση είναι counter striker σχεδόν μόνο. Ωραία. Έπαιξε με αντιπάλους όπως ας πούμε ο Forrest Griffin, οι οποίοι ήταν πιο πιθανό να τον κυνηγήσουν με το σαγόνι μπροστά από ό,τι άλλοι. Με αντιπάλους οι οποίοι καθίσανε και προσπαθήσανε να τον περιμένουν και αυτοί να επιτεθεί. Είχε ένα θέμα γενικά με τον Travis Luther για παράδειγμα, ναι, ο οποίος παραλίγο να πεθάνει κόβοντας βάρος. Για τον αγώνα με τον Άντερσον, λες, ή για άλλον αγώνα. Για τον αγώνα με τον Άντερσον, ναι, ήταν τραγική κατάσταση. Είχε κάποια επιτυχία απέναντί του, μόνο και μόνο επειδή όσοι βλέπανε δηλαδή ότι αν δεν πλησιάσεις, αν δεν μπεις σε διαδικασία να σε προκαλέσει και να μπεις στην παγίδα να τον πλησιάσεις, μπορείς να τα καταφέρεις κάπως καλύτερα. Όλοι οι άλλοι, οι οποίοι μπήκαν σε διαδικασία να τον κυνηγήσουν, χάσανε τραγικά. Έτσι. Μιλάμε για τον καλύτερο counter striker ίσως στην ιστορία της κατηγορίας, ναι, ο Άντερσον Σίλβα. Ναι. Και μπορεί και από τους καλύτερους στην ιστορία του MMA. Και γενικό. Γενικά. Απλά, επειδή ακριβώς το παιχνίδι στηριζόταν σε αυτά τα πράγματα, αργότερα εμφανίστηκε κάποιος όπως ο Chris Weidman. Θα μου πεις, OK, ήταν λίγο τυχερές οι νίκες του κτλ. Δεν το θεωρώ. Αυτό το λέει ο Άντερσον τώρα. Βγήκε, ναι, το... Η πρώτη νίκη του Weidman. Ήταν απλά ο Άντερσον Σίλβα το προκαλούσε συνεχώς. Ο Βάιντμαν τέντωσε το αριστερό του χέρι και ο Άντερσον Σίλβα απλά δεν πήγε στη διαδικασία να σκεφτεί ότι το αριστερό χέρι φτάνει μέχρι εκεί. Ναι. Εντάξει. Δηλαδή αυτό ήταν, γι' αυτό βγήκε νοκάουτ ουσιαστικά. Το, όλα αυτά τα. Το clowning που έκανε, που προκαλούσε, το έκανε και στους άλλους αγώνες. Ωραία. Ήταν συνέχεια βασικά. Στον αγώνα με τον Στέφαν Μπόναρ, για παράδειγμα. Είχε κολλήσει στο πλέγμα. Και του έλεγε κλώτσαμε. Του έλεγε χτύπαμε κτλ. Ο Στέφαν Μπόναρ έριχνε ίσια από μακριά, ούτε καν τον έφτανε. Δεν μπήκε καν στη διαδικασία να σκεφτεί να κάνει ένα γόνατο, να χτυπήσει το σώμα που δεν μπορεί να κουνηθεί, να πάω κατευθείαν για take down. Είχε παγώσει. Ο άνθρωπος ο Σίλβα προκαλούσε αυτό το πράγμα στους αντιπάλους του. Ναι. Εντάξει. Θα μου πεις ότι και αυτό μπορεί να είναι ένα σύμπτωμα να θεωρήσει ότι είναι ο καλύτερος. Φυσικά και είναι ένα σύμπτωμα. Απλά δεν ψάρωσε ο Weidman. Ο Weidman, ας πούμε, ναι. Και για να λέμε και την αλήθεια, δεν γίνεται από κάποια στιγμή και μετά η πτώση να είναι τόσο κάθετη. Μετά από το Weidman που έχασε δύο φορές, δεν έχει δείξει ποτέ ξανά ο ίδιος. Ακόμα και με τον Nick Diaz. Μου άρεσε ο αγώνας με τον Nick Diaz. Ναι, δεν έχει δείξει ο ίδιος. Στον Nick Diaz επίσης, ενώ τον νίκησε, η απόφαση ανατράπηκε γιατί τον πιάσανε με το... Ναι. Τον πιάσανε με κάποια ουσία την οποία την έριξε και αυτός σε σεξουαλικά χάπια. Νομίζω είναι της μόδας, ναι, το κάνουν όλοι τώρα. Καταλαβαίνω τους ανθρώπους οι οποίοι τα θεωρούν το καλύτερο άνθρωπο. Ξέρεις γιατί, ανέβηκε και νίκησε και ο Στέφαν, ο Forrest Griffin ήταν πρωταθλητής στην από πάνω κατηγορία μέχρι πριν από λίγο καιρό πριν παίξει με τον Άντερσον. Ναι, δεν αντιλέγω. Αυτό είναι το θέμα ότι είναι και γιατί έκανε ακριβώς αυτά τα οποία και γιατί ήταν και αυτός ανίκητος και πάρα ακριβώς, πολύ καιρό ήθελα να πω τώρα. Με, είναι το, μακροβιότερος... με τους top διεκδικητές. Ναι, εντάξει, όποιους είχε, αυτούς έπαιζε. Αυτό θέλω να πω. Το Ριτς Φράγκλιν, το Μπέλφορντ. Να πάρουμε υπόψη επίσης ότι μάλλον πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι μιλάμε και για μακροβιότερους επίσης πρωταθλητές. Ναι. Δηλαδή ο Σίλβα ήταν πόσα χρόνια, ήταν νομίζω. 6-7 χρόνια, κάπου εκεί. Χρόνια, κάπου εκεί πέρα. Και γι' αυτό κατευθείαν νομίζω ότι είναι και καλή πάσα να πούμε και για τον GSP ταυτόχρονα. Γιατί και ο GSP ήταν πάρα πολλά χρόνια αίτητος. Ναι, αλλά με λιγότερη συχνότητα αγώνων, αν δεν απατώμε. Ο Σίλβα έπαιζε νομίζω πιο συχνά από τον GSP. Ο GSP είχε καταλήξει να παίζει ένα χρόνο, να παίζει ένα αγώνα το χρόνο ή παραπάνω. Αλλά και ο GSP σίγουρα είναι από τους πολύ καλούς. Γιατί ο GSP σε αντίθεση με τον Σίλβα, διορθώστε με αν κάνω λάθος, είναι ότι δεν έδειξε ποτέ κάποιος να τον νικάει
μέχρι δηλαδή δεν είχε αυτό το ότι που είχε ο Άντερσον με τον Σέιλ Σόνεν που είπαν όλοι «ΟΚ, okay, τον νίκησε στο τελευταίο γύρο, στα τελευταία τρία λεπτά». Φάνηκε δηλαδή μια δυναμία του την οποία την εκμεταλλεύτηκε μετά ο Whiteman. Ο Τζο Σεμπιέρ δεν φάνηκε ποτέ να είχε καμία δυναμία. Έπαιρνε κάτω τους παλαιστές, είχε διαλύσει τον Τζος Κόσεκ, ο οποίος ήταν και τον Τζον Φιτς, που ήταν παλαισταράδες από το κολέγιο και δεν είχε παλέψει ποτέ στη ζωή του ο Τζο Σεμπιέρ. Δεν είχε κάνει ποτέ wrestling, δεν είχε wrestling background. Και έχανε και σε grappling τουρνουά επίσης. Αλήθεια. Ναι. Είχε χάσει. Εκτάμενο Άρμπαρ. Η Άρμπαρ τρίγωνο ήταν. Εκτάμενο Άρμπαρ είχε χάσει ο Whiteman από το Βίνι Μαγκάλιε. Δεν ξέρω αν είχε χάσει και ο Τζο. Εκτάμενο τρίγωνο. Είχε χάσει και ο GSP σίγουρα. Και ο GSP σίγουρα. Α, ναι, υπάρχει το. Τον είχε πιάσει κάποιο. Υπάρχει, ναι. Υπάρχει το βίντεο. Ποιο τον είχε νικήσει. Θυμάμαι. Και εγώ δεν θυμάμαι. Παίζει μετά να γίνει αστέρι και να μην το θυμόμαστε. Ξέρει και να κάνει τη νίκη του στο GSP. Ενώ λοιπόν νίκαγε και αυτό αυτό που έκανε ο Τζόνσον. Νίκαγε ανθρώπου στο στοιχείο του. Δηλαδή ότι είχε διαλύσει τον Τζον Φιτς και τον Τζος Κόσεκ στην πάλη ήταν πολύ σημαντικό. Όπως επίσης και ότι και τον BJ Penn, αν και μικρότερος σε μέγεθος, αν και αγωνιζόταν ο BJ Penn welterweight, τον είχε νικήσει και αυτόν δύο φορές. Και τον έκανε και παρετήθηκε και όλα στη δεύτερη νομίζω. Και τώρα να πω κάτι, μια παρένθεση που ήθελα να κάνω πριν για τον Τζόνσον να μιλούσες. Που είπες ότι αν το δει κάποιος να βαράει στόχους στον Τζόνσον. Έχω δει τον GSP να βαράει στόχους. Δείχνει σαν να ξέρει. Τα βασικά, ξέρεις, δείχνει ψιλοκαλός. Ναι. Ήτανε, όταν ήμασταν στην Tristar το 2013 και τον έβλεπα, ήταν πάνω στο ring μαζί με τον John Wayne Parr που αστειευόντουσαν, κάνανε διάφορα και του κράταγε στόχους ο Parr και έριχνε ο GSP και έβλεπες έναν εντάξει, ψιλοκαλό αθλητή. Ναι, ναι, ναι. Έβλεπες, δηλαδή, είναι αυτό, ξέρεις, το ότι τα χέρια του πηγαίνανε έτσι στη σωστή πορεία. Αλλά δεν υπήρχε καμία ιδιαίτερη ταχύτητα, δεν υπήρχε κανένα κάτι το ιδιαίτερο με το συντονισμό του πάνω στο σώμα του, με το πώς γυρνούσαν εγωφή και τέτοια. Καταλαβαίνω τι λέει. Ήταν αυτό το. Ναι, το παιδί έχει μέλλον. Ξέρεις. Ναι, ναι. Ότι ένας ανερχόμενος αθλητής. Ένας ανερχόμενος αθλητής. Την, ότι... την εποχή που, που κλώτσαγε κόλλους. Μιλάμε, ναι, για το όταν ήταν στα καλύτερα του. Βασικά, μετά από αυτό, δύο μήνες μετά έπαιξε με τον Τζόνι Χέντριξ. Ήταν, δηλαδή, τότε. Μιλάμε για το top, τον top GSP. Ναι. Έβλεπες έναν αθλητή και επίσης αυτό είναι που, που μου έκανε τότε εντύπωση και μου κάνει και τώρα τότε. Τότε ο GSP μου άρεσε πάρα πολύ. Ναι. Να έχει έναν αθλητή. Τώρα, όσες φορές βλέπω αγώνες του, μου φαίνεται ότι έχει μείνει, ότι ήταν πολύ παλιό το στυλ του. Έχει μείνει. Τώρα, ναι. Αν το δεις τώρα, έτσι ακριβώς. Γενικά, ο GSP είχε τελείως διαφορετικό παιχνίδι πριν από το Matt Serra και τελείως διαφορετικό παιχνίδι μετά. Πριν από το Matt Serra ήταν παίκτης ο οποίος είχε τελειώματα. Ναι. Έτσι. Ναι. Είχε τελειώματα, ρίσκαρε περισσότερο. Μετά από την έδρα του, από το Matt Serra, η οποία ήταν και απρόσμενη και πρέπει να του κόστησε και πάρα πολύ συστηματικά. Νομίζω συμβουλευόταν αθλητικό ψυχολόγο. Γενικά, το είχε δοκιμάσει τα πάντα. Ήταν μεγάλο σοκ. Μεγάλο σοκ. Μετά από την έδρα του από τον Matt Serra, άρχισε να έχει ένα πολύ, πολύ πιο συντηρητικό στυλ. Το οποίο στηριζόταν κυρίως στο jab και στα takedown. Τα takedown ήταν πάρα πολύ καλά. Το single ειδικά ήταν φοβερό, το single leg. Και έλεγε ο ίδιος ότι το είχε οικονομήσει από το καράτε. Ναι, ναι, ήταν, ναι. Ήταν ο μόνος ναι, ναι. Ο οποίος είχε πει ότι ναι, τα takedown μου οφείλονται στους βηματισμούς του καράτε, ξέρω, ξέρεις, και όχι σε πάλι. Του καράτε, ναι. Και ήθελα, ναι. Θέλω να κάνω μια ανάλυση, επειδή έχω εντοπίσει λίγο τα σημεία στα οποία, τα οποία έχει πάρει από το καράτε. Και θέλω να τη φτιάξω γενικά, αλλά όντως ισχύει. Δεν θα μας την πεις τώρα. Όχι, την κρατάω. Την κρατάει για εκείνη. Είναι για το bigammablogspot.com. Ναι, .gr. Τοποθέτηση προϊόντα. Τέλος πάντων. Είναι το ίδιο το προϊόν εδώ πέρα. Και μετά από τον Matt Serra, ναι, άρχισε να έχει πολύ πιο συντηρητικό στυλ. Και αυτό λίγο απομάκρυνε και τον κόσμο από το να τον θεωρεί τον καλύτερο. Δηλαδή τον θεωρούσε πολύ κρατεό πρωταθλητή. Απλά επειδή ακριβώς δεν είχε τις εμφανίσεις του Άντερσον Σίλβα. Ακριβώς. Που ήταν σύγχρονός του. Το domination, την καταστροφικότητα. Και το εφετζίδικο. Όταν καθόταν και το εφετζίδικο του Άντερσον Σίλβα. Ναι, ναι, ναι. Ήταν νίκα, για σου με πηχή. Ο GSP κέρδισε πάρα πολύ στις εντυπώσεις ως προς το πρότυπο αθλητή. Ναι, ναι, ναι. Το ότι ξέρεις, ήταν σωστός, ήταν σεβάσμιος, ήταν αθλητικός ως προς το σώμα του που νομίζω εκείνη την εποχή επί
Τσάκ Λιντέλ και Σόγκαν Χουά, γενικώ είχε αρχίσει να φαίνεται ένα σώμα, ένα σωματότυπο ο οποίο δεν ήταν τόσο γυμνασμένο με τόσου κοιλιακού και ρόγοι τέτοια αξίες, που έβγαζε όμω δύναμη μέσα στο κλουβί. Ναι, και ακριβώ επειδή προέρχεται και από το καράτε, είχε φέρει μαζί αυτή την νοοτροπία. Ακριβώς, ναι, την ναι. Πιο ζεν, α πούμε, και στο, ότι βρισκόταν ας πούμε, στο μονοπάτι του πολεμιστή. Κύριο, ναι, ήταν ναι, κύριο. Μπορούσε να πουλήσει πάρα πολύ εύκολα. Ήταν και ωραίο εμφανισιακά. Ναι. Ήρωα στον Καναδά. Ξεπουλούσαν όποτε παίζανε στον Καναδά, ξεπούλαγαν οι αρένες. Και καταπληκτικό αθλητή. Ναι, πολύ αθληταρά. Απλά όσο να είναι, αυτό μπορεί να το, το προσάψει ότι έπαιζε. Το οποίο δεν είναι καλό ή κακό. Έτσι, απλά έπαιζε ένα παιχνίδι σκοπιμότητα στην πορεία. Ναι. Ναι. Σκοπιμότητα σε ότι δεν θα ρίσκαρε καθόλου. Ασφάλεια. Ασφάλειας. Ένα παιχνίδι ασφάλεια, ναι. Ασφάλειας, ναι. Πηγαίνανε για την νίκη, ακριβώς. Πηγαίνανε για την νίκη. Ήξερε τι πρέπει να κάνει. Οπότε, ναι, και δεν είχε, αυτό, δεν είχε, highlight να δείξει, ναι, στο τέλος. Ναι. Ο τρόπος εντωμεταξύ με τον οποίο έχασε. Δεν έχασε, συγγνώμη, με τον οποίο σταμάτησε την καριέρα του με τον Τζόνι Χέντριξ ήταν λίγο περίεργος. Ναι. Εκείνο ο αγώνας δηλαδή μέχρι και σήμερα. Με τους καινούριους κανόνες. Μιλάς για τον ίδιο τον αγώνα, σαν αποτέλεσμα. Ναι, ναι, σαν αποτέλεσμα. Ή σαν performance του. Σαν performance και σαν αποτέλεσμα και τα λοιπά. Εντάξει, τότε ο Τζόνι Χέντριξ ήταν εξωπραγματικός. Ήταν πολύ καλό, ήταν πολύ καλό παιχνίδι. Ήταν γι' αυτό τόσο κοντινός αγώνας. Ναι. Κοίτα, με τους καινούριους κανόνες μπορεί να τον έπαιρνε και ο Τζόνι Χέντριξ αυτόν τον αγώνα, πιστεύω. Νομίζω και με τους παλιούς μπορεί να τον έπαιρνε. Ναι, αλλά με τους καινούριους, δηλαδή νομίζω ότι στον ένα γύρο από αυτούς μπορεί να τον δίνανε 18. Έτσι. Αλήθεια, θέλω να το ξαναδώ. Νομίζω. Δεν θυμάμαι καλά όλο το. Ποιο γύρο λες? Το γύρο με τον οποίο είχαν μπει σε dirty box, σε clinch και είχε ξεκινήσει το dirty boxing ο Χέντριξ και τον είχε ζαλίσει φανερά, δηλαδή το GSP. Mm. Ένα γύρο τον κέρδισε με τους καινούριους κανόνες, ίσως να τον έπαιρνε με 18. Οπότε λογικά πάλι ισοπαλία θα ήταν. Ναι, άμα δεν είναι. Ποιος ήταν ο πρώτος γύρος ήταν ο αμφισβητούμενος, νομίζω. Όχι, ο πρώτος γύρος ήταν σίγουρα του Χέντριξ. Ποιος ήταν ο αμφισβητούμενος γύρος, ο τελευταίος? Ήταν μεταγενέστερη, ο τέταρτος και ο πέμπτος. Πήρε δύο γύρους ο Χέντριξ, δύο γύρους ο Τζόσεν Πιέρ και τον τελευταίο είχαν φτάσει να τον κρίνουνε. Δεν θυμάμαι σε ποιον. Μπορεί να τον μπερδεύω τον αγώνα του Τζόνι Χέντριξ με τον Ρόμπι Λόουλερ. Που λέγανε ότι ο πρώτος γύρος ήταν κοντινός και δεν ξέρανε σε ποιον. Είπαν ότι δεν ξέρουμε, όλα παίζονται στον πρώτο γύρο, πήγαινε πρέπει να πάρει αυτόν. Για να το κλείσουμε. Ναι. Νομίζω όμως θυμάμαι το Φιράζ να το λέει αυτό. Θυμάμαι το Φιράζ Ζαχάμπι να το λέει αυτό. Ότι δεν ξέρουμε ο πρώτος γύρος πώς πήγε. Λέει στο διάλειμμα τέταρτου μεταξύ τετάρτου και πέμπτου γύρου, λέει ότι δεν ξέρουμε τον πρώτο γύρο πώς πήγε. Πρέπει να κερδίσει αυτό το γύρο οπωσδήποτε. Για να είμαστε σίγουροι. Ναι. Μπορεί να κάνω και λάθος όμως, δεν θυμάμαι. Ναι. Ξέρεις, η συζήτηση με τον Γκρέντ. Άκουσα, ας πούμε, π.χ. κάποτε διάβαζα αυτό με τους σπουδαιότερους ότι. Θυμάμαι στο Sherdog το διάβαζα ή στο Bloody Elf. Ότι λέει θα έβαζα τον Kane μέσα. Και εγώ μπορώ να τον έβαζα. Απλά το θέμα είναι ότι με τους τόσους τραυματισμούς. Εμένα ο Βελάσκης είναι ο αγαπημένος μου heavyweight όλων των εποχών. Okay. Και εμένα. Κατά προτίμηση μιλάω. Και μόνο. Και εμένα να σου πω. Κατά προτίμηση είναι ο αγαπημένος μου. Είναι καταπληκτικός αθλητής. Απλά το θέμα είναι ότι με τόσους τραυματισμούς, έτσι όπως έχει πάει η καριέρα του. Είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα για να τον εντάξει σε αυτή την κατηγορία των καλύτερων. Γιατί έχει σε κάποιες εμφανίσεις του, έχασε από τον Junior dos Santos με ένα χτύπημα, είτε ήταν τυχερό είτε όχι. Με το πήρε πίσω, ναι, αλλά με το Verdum πάλι έδειξε, είχε κακή εμφάνιση. Ναι, ναι. Οπότε, αν και θα ήθελα πάρα πολύ να μπαίνει σε αυτή τη λίστα, νομίζω ότι δεν μπορεί να το βάλει. Πρέπει να τον αφήσει εκτός. Για να βάλεις αυτόν, πρέπει να βάλεις μετά και τον Verdum, ο οποίος νίκησε και τον Φεντόρ και τον Ογκέιρα και τον Κέιν. Ναι. Οπότε, ναι. Οπότε πάει και ο Verdum μετά μέσα στην κουβέντα. Είναι ο Verdum ο καλύτερος σχέδιο, αλλά μην μιλάμε για greatest of all time. Οπότε θα μπορούσε να πεις. Ναι, δεν ξέρω. Όχι ακόμα νομίζω. Γιατί όχι ακόμα. Όχι ακόμα ο Δημήτρης Τζόνσον. Δεν του δίνει το credit γιατί που, δεν έχει νικήσει, που πρέπει. Γιατί δεν έχει νικήσει ακόμα τον ανταγωνισμό που πρέπει. Δεν υπάρχει ανταγωνισμός. Άρα λέω, οκ, ποιο θέλει, εγώ φταίω σε αυτό. Θα μπορούσε. Ας τον δούμε. Ίσως ακόμα, ναι. Είναι μια νεοσύστατη κατηγορία ακόμα. Δηλαδή έχει ακόμα λίγο μέλλον. Πόσο καιρό έχει πέρασει αίτητος? Ξέρεις τι. Ουσιαστικά όλους αυτούς που τσεκάραμε τους είδαμε στην εποχή τους. Τους βλέπεις όλους στην εποχή τους. Δεν μπορείς να πεις, δεν έχεις απαιτήσει από κάποιον που έπαιζε πριν από 10 χρόνια να νικάει μέχρι και σήμερα, ας πούμε. Οπότε στην εποχή τους ταυτόχρονα σημαίνει και στον ανταγωνισμό που έχουν. Οπότε ο Δημήτρης Τζόνσον νομίζω ότι πρέπει να μπει σε αυτή την κατηγορία. Ίσως επειδή είναι πολύ ελαφρύς να μου πεις ότι, OK, ξέρεις, είναι.
Δεν παίζει ρόλο. Εντάξει, είναι. Παίζει λίγο ρόλο όσον αφορά την κατηγορία, επειδή στις μεγαλύτερες κατηγορίες είναι και πολύ πιο εύκολο να βγεις νοκάουτ. Ναι, φυσικά. Οι heavyweights ρίχνουν κόσμο νοκάουτ εύκολα. Είναι μεγαλύτερος ο κίνδυνος όσο συμβεί κάτι. Okay. Mm-hmm. Σε κατηγορίες, παραδείγματος χάρη, όπως η light heavyweight που παίζει ο Jones, ένα χτύπημα τυχαίο να φας, ας πούμε, μπορεί να βγεις νοκάουτ. Mm-hmm. Από τον Glover Teixeira, ας πούμε. Ή από το, καλά, από το Rumble Johnson. Έτσι. Αν είναι και ο Rumble. Ήταν ο Rumble. Κάποτε θα τον συζητούσαμε. Πάει ο Rumble. Αυτό ήταν. Στην κατηγορία του Demetrius Johnson είναι λίγο δυσκολότερο να δούμε νοκάουτ. Τα χτυπήματα δεν είναι τόσο δυνατά γενικά. Okay. Άρα εξακολουθεί ο Demetrius Johnson να είναι αίτητος από το 12, από το 11. Δεν αντιλέω. Μία σειρά, ας πούμε. Και ταυτόχρονα μιλάμε για ένα πολύ καλό αθλητή. Δηλαδή δεν άπεισε ότι απλώς τυχαίνει να είναι αίτητος. Ναι. Είναι και καλός. Εγώ, εάν κρίναμε μόνο και μόνο από την τεχνική, θα τον έβαζα πρώτο. Από όλους. Και εγώ, ναι, και εγώ. Και εγώ από τεχνική πρώτο τον έβαζα. Σκεφτείτε το εξής. Άμα έπαιρνε τον Demetrius Johnson και τον έβαζε στη middleweight κατηγορία, ήταν middleweight. Θα νίκαγε για τους πάντες. Θα νίκαγε για τους πάντες. Άμα τον έβαζε στη heavyweight, θα νίκαγε για τους πάντες. Καλά, στην heavyweight θα ήταν ο καλύτερος αθλητής όλων των εποχών, αν μπορούσε να κινηθεί. Αυτό είναι το θέμα. Εντάξει, αλλάζουν πολύ. Αλλάζουν πολύ τα τέτοια. Άμα μπορούσε να κινηθεί με ακριβώς τον ίδιο τρόπο. Δηλαδή, τεχνικά και με τον τρόπο που παίζει και με τον τρόπο και η τακτική του είναι ίσως ο καλύτερος όλων. Και εγώ έτσι νομίζω. Νομίζω ότι είναι ο πιο ολοκληρωμένος, τεχνικά ολοκληρωμένος. Μιλάμε να τα κάνει όλα καλά. Να μην μπορείς να πεις ότι ξέρεις τι είναι η ιστερή εκεί, πρέπει να δουλέψει τον Αν. Και έλεγε ότι τέτοιο, ότι πρέπει να πάρει την μπλε ζώνη στον Βραζιλιάνο Ζήτη, ξέρω εγώ πριν από ένα χρόνο. Αλλά ναι. Προφανώς δεν του λείπει. Το είπε, ναι, προφανώς. Προφανώς. Οκ, οπότε λοιπόν πρέπει να πούμε ένα πικ. Θα διαλέξει ένα ο καθένας. Τζον Τζόουνς. Λέω εγώ. Γιατί δεν συμφωνήσαμε στο να διαλέξουμε πικ. Τώρα η ερώτηση αλήθεια. Καλέ οι κουβέντε, καλά όλα. Τώρα πρέπει να πει τι επιλέγει. Έρχεται ένα και σου λέει: τώρα θα σου δώσω ένα εκατομμύριο να μου πει τον καλύτερο pound for pound. Το καλύτερο, συγγνώμη, greatest of all time. Ναι, ξέρει τι. John Jones, λέω εγώ. Δώσε μου το εκατομμύριο μου. Εσύ, Αντρέα. Εσύ, Αντρέα. Χάρη το εκατομμύριο. Θα πει το Φεντόλ μετά από όλα αυτά που είπαμε. Θα σου πω. Μου είναι πολύ δύσκολο. Εγώ. Διάβασε το, γύρισε. Μόνο και μόνο λόγω του γεγονότος ότι έπαιξε τους πάντες και τους κέρδισε στο παιχνίδι του, θα πω τον Τζόουνς. Ήχα! Οκ, εσύ. Κάτσε, αυτό ήταν. Νόμιζα ότι θα το συνέχισε. Θα το συνεχίσω μετά, σκέφτομαι. Λοιπόν. Κοίταξε. Θα έλεγα, ακριβώς επειδή είπα θέμα πόσο ολοκληρωμένος είναι τεχνικά, θα έλεγα τον Demetrius Johnson. Mm-hmm. Αλλά δεν θα τον πω. Πρώτα απ' όλα, γιατί σκέφτομαι το ότι ξέρεις τι, GOAT ταυτόχρονα κρίνεται σε full time, από τη στιγμή που μιλάμε και για πολεμικές τέχνες, πρέπει να είναι κάποιος ο οποίος είναι επικίνδυνος. Okay. Και επικίνδυνος εννοώ να σου δημιουργεί αίσθημα φόβου. Mm-hmm. Και κοιτάζω σε αυτή τη λίστα, έχω τον Fedor και τον Jones. Mm-hmm. Βασικά με αυτή τη σειρά που τους έχουμε εδώ πέρα, είναι Fedor, Jones, Silva, GSP και τελευταίος είναι ο Demetrius Johnson. Ναι. Οπότε ο επόμενος πιο ολοκληρωμένος για μένα είναι ο Jones. Άρα συμφωνούμε και στο Jones, δηλαδή. Είναι απίστευτο, δεν θα διαφωνήσουμε. Εγώ συμφωνώ στο Jones. Ναι. Οπότε λοιπόν, τελείωσε. Αφού το είπαμε εμείς, τελείωσε. Αυτό είναι. Είναι ο Jones. Μην ξανακούσω Fedor και τέτοια άλλα παπατζηλίκια. Εγώ να πω κάτι σε αυτή την κατηγορία γενικά. Μην το χαλάσει. Τώρα που ομοφωνία. Anonymous decision. Όχι. Σε αυτή γενικά, όσον αφορά αυτή τη συζήτηση, ο καθένα μπορεί να φέρει επιχειρήματα για να πει για τον οποιονδήποτε ότι είναι ο καλύτερο. Okay. Ναι. Εμείς απλά. Okay. Φέραμε τα καλύτερα. Και έχουμε και το μέσο. Και έχουμε τα καλύτερα, και έχουμε και το μέσο για να το κάνουμε πιο διαδεδομένο. Με τα δικά μας επιχειρήματα και με την προτίμηση, ίσως θεωρούμε ότι ο Τζόνσον είναι καλύτερος. Άμα έρθει κάποιος και πει, ξέρεις κάτι, ο Demetrius Johnson, αυτό και εκείνο και το άλλο και το παράλληλο, δεν μπορεί να το αρνηθεί κανείς. Okay. Mm-hmm. Μπορεί να. Οποιοδήποτε έχει υπόθεση να βγει πρώτος. Βασικά, ξέρεις τι, είναι πολύ καλό άμα είναι να μας γράψουν στα σχόλια. Ακριβώς. Ποιος και γιατί. Μην πετάξετε ένα όνομα, εντάξει. Διαβάζουμε δεν τα θέλουμε σχόλια. Θέλουμε το στήλο. Αλέξη, ξέρεις, γύρνα πίσω στο κλουβί και τα έχει πει κάτι. Να μας πείτε ποιος. Λοιπόν, πείτε μα. Αυτό είναι λοιπόν τέτοιο. Θα το κάνετε σαν εργασία, ακούγεται. Λοιπόν, θέλω την επόμενη. Μέχρι την επόμενη εβδομάδα. Όχι, σοβαρά. Αφήστε μας τα σχόλια. Αφήστε μας πάντα φυσικά το feedback, πώς σας φαίνεται, τι θέλετε να φτιάξουμε παραπάνω.
ιδέες οι οποίες θέλετε να, για να καταπιαστούμε στο μέλλον, στο κοντινό μέλλον. Και φυσικά, ποιον θεωρείτε εσείς τον καλύτερο. Μπορεί να είναι κάποιος άλλος που δεν τον αναφέραμε στη λίστα. Μπορεί να πει τον Βάντερλεϊ Σίλβα, ξέρω εγώ τι. Αν πει τον Βάντερλεϊ Σίλβα, θα σου σβήσουμε το σχόλιο και θα σε μπλοκάρουμε. Λοιπόν, αστείευομαι. Αφήστε μας σχόλια γενικώς με ποιον θεωρείτε εσείς greatest of all time. Κάτι άλλο. Καλό, Ανδρέα. Ανδρέα. Τον Ανδρέα μπορούμε. Αυτό θα πει. Μπορώ να πω κάτι ακόμα. Επίσης, σκεφτόμαστε, όχι σκεφτόμαστε, είμαστε σχεδόν έτοιμοι στο πολύ σύντομο χρονικό διάστημα να αρχίσουμε να φέρουμε καλεσμένους. Ναι. Εντάξει. Θέλω να μας πείτε ποιον καλεσμένο θέλετε να φέρουμε. Ποιους καλεσμένους θέλετε να φέρουμε, αν έχετε κάποια προτίμηση. Μην μας πείτε τον Τζον Τζόνς να του δώσουμε το βραβείο του GOAT. Δεν έχουμε τόσα λεπτά. Το MMA podcast σε κρίνα. Ναι, γεια σου. Mr. Jones, είμαστε τέτοιο. Cialis boy. Πείτε μας ποιους καλεσμένους θέλει να φέρουμε, κάποιος ο οποίος να είναι εδώ κοντά. Να έχει κάτι, δηλαδή κάποιο αγώνα ή κάτι εδώ κοντά για να τον φέρουμε τέτοιο. Άλλο. Νομίζω ότι αυτά. Ναι. Ναι. Καλή Ανάσταση. Καλή Ανάσταση. Τον Ανδρέα μπορείτε να τον βρείτε, τον Big A μπορείτε να τον βρείτε στο δικό του blogspot με τις αναλύσεις bigamma.blogspot.com ή Big A's page, η σελίδα του Big A στο Facebook. Εμείς είμαστε στο Fighters Dome. Θα μας βρείτε στο Fighters Dome, στην Γλυφάδα, Αγγέλου μεταξύ 15 και Ντουσμάν 13, μέσα στο Αβεροπέσο και στο 5 Star Academy, Βουλιαγμένης 170, που διδάσκουμε MMA μαζί με τον Αλέξη. Νομίζω ότι αυτά από εμάς. Αυτά από εμάς. Καλή Ανάσταση. Καλή Ανάσταση και θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα. Μπούμ. Μπούμ. Τι είναι το μπούμ. Είναι το κλείσιμο, είναι κλείσιμο της αυλαίας. Είσαι σαν πως θα μου κάνει funny jokes. Είναι κάποιο αστείο. Έχουμε κλείσει.